σε όλους και όλες. Τρεις φορές την εβδομάδα έχω πει ότι θα κάνω βίντεο. Σήμερα είναι ένα μικρό βίντεο, περιεκτικό, και ήθελα να βοηθήσω ο κόσμο, γιατί μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα τι να κάνετε με τα αγόρια που δεν σας θέλουν, ή πριν ακόμα ξεκινήσει κάτι σταμάτησε εκεί που δεν έπρεπε, γιατί σταμάτησε, τι έχω κάνει, πού φταίω. Μου στέλνετε τέτοια μηνύματα και το έψαξα, και βάσει εμπειρίας θα σας μιλήσω σήμερα, να σας πω ότι δεν είμαι ούτε ψυχολόγος, ούτε έχω σπουδάσει κάτι αντίστοιχο. Έχω διαβάσει όμως, διαβάζω βιβλία ψυχολογίας και έχω κάνει και έρευνα μέσα από το διαδίκτυο. Οπότε σήμερα θα σας πω 6 τρόπους για το πώς μπορείτε να αρέσετε σε ένα αγόρι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πρέπει να είσαι αυθεντική. Η αυθεντικότητα είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να βγάζεις στον άλλον όταν πρόκειται να κάνεις μία σχέση. Βγάλε λοιπόν τον αληθινό σου εαυτό. Το να είσαι αυθεντική είναι ένα από τα πιο ελκυστικά χαρακτηριστικά ώστε να αρέσεις ένα αγόρι. Να ξέρεις ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να νιώσουν όταν δεν είσαι ειλικρινής. Με αποτέλεσμα να μπερδεύονται και να μην μπορούν να διαβάσουν το χαρακτήρα σου. Να καταλάβουν ποια είσαι. Οπότε φαντάσου να έχεις μπει σε μία σχέση και να προσποιηθείς ότι σ' αρέσει ένα είδος μουσικής που δεν σου αρέσει. Που τυχαίνει να είναι και η μουσική που ακούει εκείνος. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι θέλεις να δείξεις στον άλλον πόσο πολύ ταιριάζεται. Μπορεί όμως να ταιριάζεται σε τόσα πολλά άλλα πράγματα τα οποία να βγουν στην πορεία και θα εκπλαγείς. Αν δεν είσαι ο εαυτός σου, στην πορεία θα βγει και πίστεψέ με, κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα ξενερώσει και θα φύγει. Οπότε να είσαι αυθεντική και σε περίπτωση που αυτό κατάληξε σε σχέση, να μπορεί να αντέξει το χρόνο. Φλέρταρε. Το φλερτ είναι απαραίτητο. Πρέπει να γίνει. Πρέπει να φαίνεται ότι είσαι διαθέσιμη. Άρα πρέπει να το δείξεις. Πώς? Με την οπτική επαφή. Κάνε ένα κομπλιμέντο. Έτσι θα δείξω ότι δεν είσαι αδιάφορη σε αυτόν που σε ενδιαφέρει. Σωματική επαφή. Επίσης πολύ σημαντικό. Έλα πιο κοντά του. Μπορείς να του αγγίξεις τον ώμο, ας πούμε. Να βρεις το σωστό timing που θα κάνεις το σωστό άγγιγμα. Και δεν χρειάζεται πολύ. Μερικά δευτερόλεπτα. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρει το μήνυμα ότι σε ενδιαφέρει. Να έχεις δικά σου ενδιαφέροντα. Χόμπι. Ο κόσμος σε βρίσκει ενδιαφέρουσα προσωπικότητα όταν έχεις και κάποια ασχολία εκτός από τη δουλειά σου ή από το σχολείο σου. Ας πούμε, σου αρέσει να διαβάζεις βιβλία, να παίζεις τένις, να κάνεις κολύμβηση, να ζωγραφίζεις. Οτιδήποτε είναι αυτό που σου αρέσει. Πρέπει να αφιερώνεις χρόνο γι' αυτό και να έχεις να πεις πράγματα γι' αυτό. Η ενασχόληση με κάποιο χόμπι σε απελευθερώνει. Σε κάνει να μαθαίνεις καινούργια πράγματα. Σε χαλαρώνει και σε γεμίζει σαν προσωπικότητα. Πίστεψέ με, κανείς δεν θέλει μία ανιαρή ζωή με μία κοπέλα δίπλα του η οποία δεν κάνει τίποτα. Και απλά είναι προσκολλημένος επάνω στον άλλον, με αποτέλεσμα να δείχνει ότι εξαρτάται από αυτόν. Αν βρεις ένα χόμπι που να σου αρέσει, δεν θα είσαι κι εσύ μία από τα ίδια, θα αποκτήσει νόημα η ζωή σου και οι άλλοι πια δεν θα σε βλέπουν έτσι. Θα σε βλέπουν σαν ένα πολύ ενδιαφέρον άτομο που θέλουν να μάθουν περισσότερο πράγματα γι' αυτόν. Να έχεις αυτοπεποίθηση. Η αυτοπεποίθηση είναι ένα στοιχείο το οποίο επιστημονικώς αποδεδειγμένα όλοι οι άνθρωποι βρίσκουν ελκυστικό. Δείχνει ότι ξέρουμε τι κάνουμε και ότι ξέρουμε τι θέλουμε. Τους ανθρώπους που έχουν αυτοπεποίθηση θέλουμε πάντα να τους γνωρίσουμε καλύτερα και να μάθουμε πολλά για αυτούς. Άστο να πάει όπως σε πάει. Πολλά κορίτσια βλέπω ότι αγχώνονται όταν γνωρίζουν κάποιον και θέλουν αμέσως να μπουν σε σχέση. Αυτή η νευρικότητα, πίστεψε με, φαίνεται και προκαλεί άγχος στον άντρα. Με αποτέλεσμα ο άλλος να τρομάζει και να φεύγει. Καταλαβαίνω απόλυτα ότι μπορεί να έχεις πολύ καιρό να μπεις σε μια καινούργια σχέση ή να κουβαλάς κάποιες ανασφάλειες από το προηγούμενο χωρισμό σου, αλλά πρέπει να το αφήσεις πίσω σου. Σε παρακαλώ, άφησε το πίσω. Τώρα όμως έρχεται κάτι καινούριο. Πρέπει να περάσεις καλά και να το διασκεδάσεις. Χαλάρωσε. Πήγαινε λοιπόν όπως σε πάει. Μη βιάζεσαι να κάνεις πράγματα τα οποία είναι για να γίνουν παρακάτω. Και μην παίρνεις την κατάσταση τόσο σοβαρά. Τα κορίτσια που είναι πιο χαλαρά είναι πιο ελκυστικά. Γιατί τα αγόρια νιώθουν ασφάλεια μέσα σε αυτό. Και νιώθουν πιο όμορφα να είναι σε σχέση με μια κοπέλα που τους κάνει να νιώθουν άνετα. Οπότε αν δεν είσαι άνετη μαζί του, πιθανότατα αυτή η σχέση να μην προχωρήσει. Να έχεις τη δική σου ζωή. Πέρα από τις σχέσεις, έχουμε και τη δική μας ζωή. Οικογένεια, φίλους. Δεν πρέπει να αφήνουμε τη ζωή μας πίσω όταν μπαίνουμε σε μία σχέση. Και δεν πρέπει σε καμία των περιπτώσεων όλα τα πράγματα να περιστρέφονται γύρω από αυτόν. Συνέχισε να κάνεις πράγματα με τους φίλους σου και την οικογένειά σου όπως τα έκανες και πριν. Καταλαβαίνω ότι η συνάντηση με τους φίλους σου ή με την οικογένειά σου μπορεί να μην γίνεται συνέχεια γιατί έχεις μπει σε μία σχέση και πρέπει να χωρέσεις και αυτήν μέσα στη ζωή σου. Αλλά σίγουρα υπάρχει χώρος για όλους. Αλλά μην αποκόβεσαι εντελώς από φίλους και οικογένεια. Είναι μεγάλο λάθος.
Όταν τους χρειαζόσουν, ήταν εκεί για εσένα και θα τους ξαναχρειαστείς. Κάντε τα ίδια πράγματα που σας άρεσε να κάνετε. Τι έκανες με τους φίλους σου πριν, καθώς ήσασταν μέσα στο σπίτι, λέγατε ανέκδοτα ή παίζατε επιτραπέζια? Βγείτε έξω για ένα ποτό, για ένα καφέ, πείτε τα νέα σας. Διασκεδάστε σε ένα μπαράκι, κάντε πιτζάμα πάρτι, πηγαίνετε για ψώνια. Το ότι ήρθε μία σχέση δεν ήρθε το τέλος του κόσμου. Ντρελαθούμε. Κανένας δεν θέλει η ζωή σας να εξαρτάται από αυτό. Τον κάνει να νιώθει ανασφαλής και αργά ή γρήγορα αυτό που ξεκίνησε θα τελειώσει. Λοιπόν, επειδή καταλαβαίνω ότι οι σχέσεις τα τελευταία χρόνια έχουν δυσκολέψει και δεν είναι εύκολο να βρεις έναν σύντροφο στη ζωή σου, δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό, πρέπει να αναλυθεί λίγο παραπάνω. Απλά ήθελα να μεταφέρω τη δική μου άποψη σήμερα και να σας πω τις δικές μου σκέψεις έτσι όπως τις έχω δει εγώ και έχω διαβάσει. Αλλά αυτά ήταν τα 6 tips που είχα να σας πω εγώ ώστε να μπορείτε να μπείτε σε μια σχέση. Το ότι πάει να ξεκινήσει μια σχέση δεν σημαίνει ότι αυτόν τον άνθρωπο τον δέσαμε και τον έχουμε δεδομένο και πρέπει να του το δείξουμε ότι είναι δεδομένος και να τον πιέζουμε και όλα αυτά τα πράγματα. Αφήστε το λίγο χαλαρά, χαρείτε το. Δεν χρειάζεται να αγχώνεστε. Αν δεν ήρθε αυτό, θα έρθει κάτι άλλο στη ζωή και πάει λέγοντας. Οπότε μην αγχώνεστε για αυτά τα πράγματα. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχει για όλους μας ένα τέρι εκεί έξω. Απλά για κάποιους δεν έχει βρεθεί ακόμα. Περιμένω τα σχόλιά σας από κάτω. Εσείς να μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο αν σας άρεσε. Σιγουρευτείτε ότι έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου με καμπανάκι για να μπορείτε να παρακολουθείτε οτιδήποτε ανεβάζω πρώτη. Ακολουθήστε με σε Facebook και Instagram γιατί μοιράζομαι πολλά πράγματα από εκεί και δεν θέλω να τα χάνετε με τίποτα. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Bye.